Αντέξουμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα μια καλή μέρα να πούμε. Σας είπαμε λοιπόν ότι θα έχουμε λοιπόν κοντά μας τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, στην πρώτη του λοιπόν συνέντευξη μετά τα καθήκοντα, τα νέα καθήκοντα τα οποία έχει αναλάβει. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα, μεγάλη μου χαρά να τα λέμε. Πώς είναι τώρα αυτό, πραγματικά ήθελα λίγο να το συζητήσουμε λιγάκι, εντάξει. Και η καρέκλα του Δημάρχου είναι μία έτσι, ειδικά στα Τρίκαλα, τα οποία έγιναν έτσι, πόλη, θα έλεγε κανείς, σύμβολο της αλλαγής, της νέας εποχής. Τα Τρίκαλα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Πώς είναι από την καρέκλα του Δημάρχου να βρίσκεται κανείς στην καρέκλα του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία είναι και λίγο βαριά, γιατί πριν ήταν ο Χερακάκης. Πάρα πολύ. Το ότι ήταν ο Κυριάκος σημαίνει πως πρώτον η καρέκλα αντέχει. Αυτό ήταν μάλλον φιλοφώνηση από το φίλο μου Κυριάκο. Κακό ήταν αυτό. Αυτό ήταν κακό. Αλλά είναι εξόχως. Νομίζω πως και ο ίδιος αυτό τρολάρεται. Τουλάχιστον γι' αυτό το τρολάρεται. Αυτό σαρκάζεται. Η αλήθεια είναι αυτή. Εξόχως τιμητικό. Ξαφνικό. Εξόχως τιμητικό. Αλλά και ξαφνικό, διότι δεν είναι κάτι το οποίο περίμενα. Μέσα σε περίπου μία εβδομάδα έπρεπε να αλλάξω στην ουσία όλη τη ζωή, τη δική μου και της οικογένειάς μου, αλλά από την άλλη τέτοια η πρόκληση και είναι τόσο δημιουργικό αυτό το οποίο συμβαίνει που πραγματικά δεν μπορείς να αρνηθείς. Είναι πάρα πολύ όμορφο το να μπορείς οριζόντια σε όλο το ελληνικό δημόσιο να παρεμβαίνεις και να κάνεις τη ζωή των πολιτών πιο εύκολη. Αυτό ακριβώς κάνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνεχίζοντας βέβαια το κυβερνητικό έργο, όλα όσα ο Πρωθυπουργός έχει συμφωνήσει και έχει καθορίσει και όσα βέβαια υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα 4 χρόνια. Ωραία. Βλέπω ότι και εσείς αυτό λάρεστε πάντως, γιατί έβλεπα την ομιλία σας στις προγραμματικές στη Βουλή, που είχατε λίγο άγχος, λέω, νομίζω, λίγο τρακ το είχατε, που είπατε ότι βρεθήκατε από τα στενά του σακαφιά στις λεωφόρους της ευρυζωνικότητας. Δεν είναι και ένα τσιγάρο δρόμος. Αυτό είναι αλήθεια. Πρώτη φορά στη Βουλή, δεν καπνίζω κιόλας, ήταν πρώτη φορά στη Βουλή, αλλά από την άλλη έπρεπε να συνηθίσεις το πώς μπορείς σε 12 λεπτά να αναπτύξεις και αναλύσεις ένα τεράστιο όραμα, αλλά και να μιλήσεις για όλη αυτή τη δουλειά που έγινε, αλλά και αυτή που έχει προγραμματιστεί να γίνει. Γιατί στην ουσία, αν η προηγούμενη τετραετία ήταν η τετραετία που έκανε την διαφορά με μικρές και μεγαλύτερες πραγματικές λύσεις, η επόμενη τετραετία είναι μια τετραετία ολοκλήρωσης και ορίμανσης των έργων πληροφορικής στη χώρα. Από το καινούργιο CRM, το CRM είναι. Σωστά. Κύριε Υπουργέ, το CRM είναι το πρόγραμμα το οποίο στην ουσία πλέον. Σωστά. Και θα τα πούμε όλα, θα μας πείτε. Τώρα θα τα ανοίξουμε ένα. Ετοιμάζεται όλα. Εγώ θέλω πριν ξεκινήσουμε σε αυτά, γιατί έχουμε έτσι αρκετές ερωτήσεις να σας κάνουμε μαζί με τον Γιώργο, είναι να μου πείτε λιγάκι, όταν πήγατε στο Υπουργείο την πρώτη μέρα και μάλιστα εκεί μου δείξατε ότι είσαστε ένας άνθρωπος, επειδή δεν σας ξέρω προσωπικά, με πολύ έτσι δυνατή την αίσθηση του χιούμορ, που δεν σας αναγνώρισαν, αλλά παρόλα αυτά λοιπόν χαμογελάσατε και το είπατε και ο ίδιος, ότι θέλει λίγο το χρόνο το κόμμα για να με αναγνωρίσουν εδώ στο Υπουργείο. Πώς λοιπόν το νιώσατε, το ζήσατε την πρώτη μέρα που πατήσατε εκεί? Η αλήθεια είναι πως είχα έρθει στο Υπουργείο πριν πάμε στην Ορκομοσία. Ήρθα το πρωί για να δω λιγάκι το Υπουργείο, να δω συνεργάτες, να πάρω μια πρώτη εικόνα. Τα παιδιά στο θηρορείο όντως με κοιτάξανε, ας πούμε, περίεργα, δεν με θυμόντουσαν, παρότι έχω έρθει ως δήμαρχος στο Υπουργείο. Τους συστήθηκα, τους είπα καλημέρα, παιδιά, είμαι ο νέος υπουργός. Πολύ φυσιολογικό μου φάνηκε το να μην είναι υποχρεωμένος ο κάθε δημόσιος λειτουργός να γνωρίζει πρόσωπα τα οποία εσείς μάλιστα. Εσείς πώς νιώσατε όταν είπατε τη λέξη ο νέος υπουργός? Γιατί ξέρουμε ότι μέχρι τότε ήσασταν δήμαρχος, είχατε άλλα καθήκοντα. Έπρεπε αλλιώς λοιπόν να διαχειριστείτε κάποιες καταστάσεις. Πώς νιώσατε λοιπόν, ποια ήταν τα δικά συναισθήματα? Νομίζω πως το σοκ ήταν στο άκουσμα του ονόματός μου στην νέα κυβέρνηση. Προφανώς είχε προηγηθεί μια πρώτη βολιδοσκόπηση, αλλά είναι άλλο πράγμα να το συζητάς ως ενδεχόμενο και άλλο πράγμα πλέον να είναι μια βεβαιότητα. Οπότε από το σημείο εκείνο και μετά προσπαθώ να το συνηθίσω. Δεν σας κρύβω πως ακόμα και τώρα μου ξεφεύγει και δίνω ραντεβού στο Δημαρχείο και όχι στο Υπουργείο. Αλήθεια λέτε, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Γιατί τώρα πια είσαστε υπουργός και εμείς πρέπει να σας ρωτήσουμε πράγματα τα οποία αφορούν πολύ βασικά ζητήματα της καθημερινότητάς μας. Μας έχει κακομάθει τον gov.gr. Πάμε. Έχει διευκολύνει τη ζωή μας σε αρκετό μεγάλο βαθμό. Έχει βάλει υπηρεσίες για τις οποίες ταλαιπωρούμασταν πολύ καιρό πια στο χέρι μας, στο κινητό μας. Και θέλουμε να μάθουμε, στο επόμενο χρονικό διάστημα που θα είσαστε εσείς υπουργός, τι θα αλλάξει σε αυτή την πύλη. Τι περισσότερο θα μπορούμε να κάνουμε, ποιες αλλαγές θα έρθουν στη ζωή μας. Έτσι, επιγραμματικά μπορείτε να μας τα πείτε.
Το πιο σημαντικό, πέρα από μικρές ή μεγαλύτερες ευκολίες που έρχονται, για παράδειγμα κάτι πολύ σημαντικό που από εβδομάδα θα δείτε είναι η σφραγίδα της Χάγης, μια σφραγίδα η οποία ταλαιπωρεί εκατοντάδες ή και περισσότερους Έλληνες της ομογένειας ή του εξωτερικού προκειμένου να τρέχουν στα προξενία. Διάφορες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά για πολύτεκνους. Υπάρχει μια σειρά έργων τα οποία είναι έτοιμα ή είναι όριμα πλέον να βγουν σιγά σιγά. Το πιο σημαντικό όμως είναι αυτό που ξεκίνησα να σας πω νωρίτερα, ότι μέχρι σήμερα, προκειμένου να δοθούν γρήγορες και άμεσες λύσεις, το gov.gr με δουλειά ανθρώπων του Υπουργείου, του ΕΔΙΤΕ, της Κούτουπου, έγινε προσθέτοντας μικρές εφαρμογές πάνω σε έναν βασικό πυρήνα. Mm-hmm. Πλέον ξεκίνησε το πολύ σημαντικό έργο του νέου CRM του Δημοσίου. Στην ουσία πλέον ένας πολύ πιο δυνατός, στιβαρός πυρήνας που θα μπορέσει να σηκώσει τα πάντα γύρω από το υλικό δημόσιο και να δώσει πολύ πιο άμεσες και γρήγορες υπηρεσίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα ότι σήμερα στις διαλειτουργικότητες που έχουμε, στο πώς επικοινωνούν τα συστήματα ή τα υπουργεία μεταξύ τους, ακόμα και ηλεκτρονικά διακινούμε έγγραφα. Είναι έγγραφα. Το σημαντικό πλέον είναι να μην διακινούμε ηλεκτρονικά έγγραφα. Το σημαντικό είναι πλέον, έχοντας μια βάση δεδομένων των πολιτών, να διακινούμε δεδομένα. Αυτό θα διευκολύνει πολύ τη ζωή μας στο να μπορούμε να δούμε εμείς την έγκριση από το κινητό μας σε οποιαδήποτε υπηρεσία ζητάει το παραμικρό. Άρα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, μόνο μία έγκριση. Άρα λοιπόν, τέρμα στα PDF, τα οποία πήγαινε έρχονταν μεταξύ υπηρεσιών, θα πάμε πλέον σε τι μορφή, τι θα μπορούμε να κάνουμε πια με αυτόν τον τρόπο, πώς θα μπορούμε να αλληλεπιδρούμε με το δημόσιο, πώς θα είμαστε σε επαφή, πότε θα χρειάζεται τις εγκρίσεις μας και πώς θα τις δίνουμε. Το σημαντικό λοιπόν είναι να καταργήσουμε και διάφορα πιστοποιητικά τα οποία δεν χρειάζονται. Για ποιο λόγο να πρέπει να πιστοποιήσεις ακόμα και με ένα PDF, ας πούμε, τη γέννηση κάποιου. Το ίδιο το δημόσιο μπορεί να ανακαλέσει δεδομένα στις βάσεις δεδομένων που έχει και να δει όσα στοιχεία θέλει. Τρέχουμε το φάκελο υγείας. Το μεγαλύτερο έργο στην δημόσια υγεία την ώρα αυτή είναι στον αέρα, τρέχει προκειμένου να ολοκληρώσουμε το φάκελο υγείας και από οποιοδήποτε σημείο με την έγκρισή μας να μπορεί κάποιος γιατρός ή κάποιο νοσοκομείο να βλέπει τι φαρμακευτική αγωγή ακολουθούμε, παλιές μας εξετάσεις. Γίνεται σε ένα βαθμό σήμερα από το MyHealthApp, πάει να διευρυνθεί και να επεκταθεί σε όλη τη δημόσια υγεία. Στη δικαιοσύνη, μεγάλο έργο το οποίο τώρα τρέχει, χθες έγινε και μια συνάντηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ψηφιοποιούμε όλη τη δικαιοσύνη και από τις αρχές του 24 πλέον πάμε σε τηλεδίκες, πάμε σε εξετάσεις μέσω πλέον τέτοιων μηχανισμών, χωρίς να χρειάζεται κάποιος να μετακινηθεί, να επισπεύσουμε την τηλεδίκες. Δηλαδή, κάτι το οποίο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτό, κύριε Υπουργέ, το έχουμε ακούσει κάποια στιγμή για τις τηλεδίκες. Πλέον, αλλά πώς θα λειτουργήσει στην πράξη, ναι. Δεν μιλάμε για τις γνωστές τηλεδίκες mm-hmm. του αθλητισμού κάθε Δευτέρα βράδυ, προφανώς. Μιλάμε για δίκες όπου δεν θα χρειάζεται να μετακινηθεί πλέον ο εξεταζόμενος, η εξέταση των μαρτύρων, ακόμα και το να ειδοποιήσουμε, ακόμα και τις κλητεύσεις που σήμερα χρησιμοποιούμε αστυνομία ελληνική mm-hmm. ή δημοτική, και αυτές πάμε να τις απλοποιήσουμε πλέον μέσω των θηρίδων που έχουμε όλοι μας στο gov.gr. Μιλάμε για μια καινούργια Ελλάδα η οποία θα στηριχθεί σε μεγάλα Ωραία. Συστήματα. Θέλουμε σε αυτά τα δύο πράγματα, υγεία και παιδεία, που είναι οι πιο βασικοί τομείς, δικαιοσύνη, θέλουμε λίγο να σταθούμε. Πάμε λοιπόν να σταθούμε πρώτα στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Είστε σε μια συνεννόηση λοιπόν με τον κύριο Φλωρίδη και από 1η-1η-24 θα αρχίσει να εφαρμόζεται, πώς να το πω, μια νέα μορφή διαδικασιών δικαστικών. Δεν θα μπορεί να εξηγήστε το μας λίγο. Δεν θα κλητεύεται ο μάρτυρας, ο κατηγορούμενος ενδεχομένως να μην είναι στο εδόλιο αν δεν χρειάζεται, ο δικηγόρος μάλλον δεν θα είναι μέσα σε μια δικαστική αίθουσα, αλλά πού θα είναι όλοι αυτοί? Σε σημεία και με τρόπους που η ίδια δικαιοσύνη θα κρίνει, θα δίνεται η δυνατότητα αυτό να γίνεται απομακρυσμένα. Το πώς ακριβώς θα γίνει είναι κάτι το οποίο αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εμάς, η αποστολή μας είναι να δώσουμε όλα αυτά τα εργαλεία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να κάνει τη δουλειά του όπως εκείνο νομίζει καλύτερα. Ένα πολύ σημαντικό επίσης είναι η ψηφίωση των πρακτικών. Επίσης, ένα χάος, ένας κικαιώνας με τόμους οι οποίοι έχουν κατακλείσει υπόγεια ισόγεια αίθουσες δικαστικών μεγάρων. Άρα όλα αυτά ψηφιοποιηθούν, κύριε Υπουργέ. Όλα αυτά ψηφιακά πλέον δεν θα ψηφιοποιηθούν και δεν είναι ένα ορίζοντας δεκαετίας, είναι ένα ορίζοντας 2-3 ετών σε έργα τα οποία έχουν κυρίως ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και ένα κομμάτι του στο ΕΣΠΑ. Πάμε και στην υγεία, αυτό που μας είπε πάμε και στην υγεία. Εγώ λοιπόν ο μάρτυρας της δίκης θα πηγαίνω σε ένα προκαθορισμένο σημείο ή μπορεί και να είμαι στο γραφείο μου και θα καταθέτω μπροστά στην κάμερα του υπολογιστή μου, βλέποντας τους υπόλοιπους διάδικους, έτσι, σωστά. Και με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρώνεται μια δικαστική διαδικασία. Με διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν
διασφαλίζουν την ασφάλεια, το απόρριτο, ό,τι απαιτείται τέλος πάντων. Ξέρετε τι σκέφτομαι. Όμως πρακτικά μπορεί να λειτουργήσει. Τεράστιο. Σκέφτομαι ότι ψάχναμε 8 μήνες να βρούμε αίθουσα για να δικαστεί η Χρυσή Αυγή. Αυτό σκέφτομαι. Θα δώσει λύση σε πάρα πολλά τέτοια ζητήματα, τα οποία το Υπουργείο Δικαιοσύνης γνωρίζει πολύ καλύτερα και δεν θέλω περαιτέρω να επισέλθω σε δικά του ζητήματα. Πάντως, πλέον δημιουργείται όλος αυτός ο μηχανισμός που θα δώσει τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη. Την ώρα που το Υπουργείο θέλει πάρα πολύ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να την εξυγχρονίσει, να έχει τα εργαλεία να το πράξει. Μάλιστα. Πάμε λιγάκι τώρα στον τομέα υγεία, τον οποίο μας αναφέρατε πριν, και να μας δώσετε έτσι λιγάκι πιο αναλυτικά, να καταλάβουμε κι εμείς και οι τηλεθεατές μας, πώς θα λειτουργήσει αυτό όταν θα μιλήσουμε πλέον και για ψηφιακή. Έτσι, δηλαδή, θα μπει ψηφιακά πλέον στη ζωή μας αυτό. Σήμερα με το My Health App, το οποίο επίσης ήταν μια τεράστια αλλαγή στο κομμάτι της υγείας, βλέπουμε, συνταγογραφούμε, βλέπουμε κάποιες εξετάσεις σε κάποια νοσοκομεία. Σκοπός είναι πλέον όλο αυτό να αναπτυχθεί σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε και να συζητάμε προκειμένου να δοθεί πρόσβαση, έτσι ώστε από παντού, σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα, σε κάθε διαγνωστικό κέντρο της χώρας, να μπορεί πλέον να υπάρχει πρόσβαση πάντα με την άδειά μας. Και η άδειά μας, ξέρετε, θα μπορούσε να είναι μόνο ένα πέρασμα του δάχτυλου από το κινητό, να δώσουμε ένα approve, μια έγκριση στον τάδε γιατρό ή στον τάδε διαγνωστικό κέντρο. Η τάδε υπηρεσία ζητάει την έγκρισή σας. Η τάδε υπηρεσία ζητάει την έγκρισή σας. Όπως τώρα κάνουμε συναλλαγές με το web banking, που μας έρχεται το μήνυμα ότι εγκρίνεις την συναλλαγή. Αυτό. Θα παίρνουμε την έγκριση αυτόματα. Θα μπαίνει λοιπόν το νοσοκομείο στο οποίο είμαι εγώ, ας πούμε, αυτό. Και θα βλέπει τι. Ό,τι του είναι απαραίτητο ανάλογα με τις εξετάσεις ή το πρόβλημα το οποίο την ώρα αυτή θα έχω και για το οποίο πήγα στο νοσοκομείο αυτό. Δεν είναι όλες οι εξετάσεις προφανώς και δεν πρέπει να είναι προσβάσιμες, γιατί μπορεί να υπάρχουν και εξετάσεις άσχετες ή με πιο ιδιαίτερα και πιο ευαίσθητα δεδομένα. Ό,τι είναι απαραίτητο και με την έγκρισή μας ή με την έγκριση ενός ειδικού προσώπου, αν εμείς δεν μπορούμε. Το έχετε τονίσει και αρκετές φορές. Να ρωτήσω προφανώς κάτι. Μπορεί ο κόσμος να έχει αυτές τις ψηφιακές δεξιότητες? Δηλαδή, εσείς πώς σκέφτεστε να μας εκπαιδεύσετε και αν μπορεί αυτό να γίνει και σε σύντομο χρονικό διάστημα? Δηλαδή, πώς το έχετε εσείς στο μυαλό σας πάνω σε αυτό? Ο σκοπός δεν είναι να φτιάξουμε δύσκολες πλατφόρμες και εφαρμογές οι οποίες θα θέλουν πραγματικά αυτές τις ιδιαίτερες γνώσεις, κυρία Λιβαθινού, που σωστά λέτε. Όπως ακριβώς ακόμα και πλέον άνθρωποι χωρίς ιδιαίτερη ψηφιακή γνώση μπορούν και χειρίζονται μια έξυπνη συσκευή, όσο πιο απλά και όσο πιο ξεκάθαρα μπορεί να το πράξει. Δηλαδή η μαμά μου, η θεία μου, η γιαγιά μου θα μπορέσουν. Θα μπορέσουν να το καταλάβουν αυτό, θα μπορέσουν έτσι να δούνε να αλλάζει η καθημερινότητά τους? Ή αφορά και ανταποκρίνεται περισσότερο σε πιο νεαρό κόσμο, που είμαστε έτσι και λίγο πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και με αυτά τα μέσα? Έχω δει και ανθρώπους στα 90 τους να χρησιμοποιούν κινητές έξυπνες συσκευές, και ανθρώπους όπως η μητέρα μου, συγγνώμη, η μάνα, που ακόμα δεν έχει καταφέρει τόσο έτσι γρήγορα και ευέλικτα να το κάνει. Όποιος πάντως χρησιμοποιεί στοιχειωδώς μια κινητή συσκευή, θα μπορεί να κάνει οποιαδήποτε τέτοια συναλλαγή, τουλάχιστον να δίνει οποιασδήποτε εγκρίσεις για στοιχειώδεις ψηφιακές υπηρεσίες και στην υγεία και φυσικά στο κομμάτι του Μητρώου των Πολιτών σε διάφορα πιστοποιητικά. Αυτό λογικά θα πρέπει να γίνει με μια διαδικασία. Γιατί συνήθως τώρα εδώ η εμπειρική, ας πούμε, διδασκαλία των νεότερων προς τους μεγαλύτερους είναι αυτό το οποίο κινεί τα πράγματα. Έλα εδώ παππού, έλα εδώ μπαμπά, έλα εδώ μαμά, να σου δείξω εγώ πώς γίνεται. Αυτό με κάποιο τρόπο θα γίνει λίγο πιο θεσμικό, θα γίνει λίγο πιο οργανωμένα? Μέσα στα χρήματα τα οποία σήμερα έχουμε μοχλεύσει και συνεχίζουμε να κινούμε από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, που είναι οι δύο βασικές πηγές χρηματοδότησης έργων από το Υπουργείο, έχουμε και διάφορα σεμινάρια για συγκεκριμένους κλάδους. Δεν είναι εύκολο να βγεις στο ευρύ κοινό. Αυτό πιθανώς να είναι και δουλειά ακόμα και των Δήμων. Για παράδειγμα, με την προηγούμενη ιδιότητά μου, όπως και πολλοί άλλοι Δήμοι, κάνουμε μαθήματα πληροφορικής σε ΚΑΠΗ ή σε κέντρα φιλίας. Αυτό λοιπόν πιθανώς θα πρέπει να απλωθεί και λίγο πιο πέρα από το Υπουργείο. Αλλά σημαντικό είναι να αποκτήσει μια τέτοια κουλτούρα τόσο η δημόσια διοίκηση στο επίπεδο του να δίνει και τις υπηρεσίες, αλλά και στο να παίρνει υπηρεσίες. Θα σας πω το εξής παράδειγμα. Την προηγούμενη εβδομάδα, μαζί με την ΑΔΕ, με το οποίο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, βγάλαμε ένα κοινό δελτίο τύπου για 2-3 καινούργια παράβολα τα οποία ψηφιοποιήθηκαν. Και για ποιο λόγο βγήκε η ανακοίνωση? Γιατί άλλες υπηρεσίες στο ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν γνώριζαν ότι είχαν ψηφιοποιηθεί αυτά τα παράβολα και δεν τα δεχόντουσαν. Συνεπώς, χρειάζεται μια καινούργια ψηφιακή
κουλτούρα. Ξέρετε, το domain του Υπουργείου, η διεύθυνση του Υπουργείου στο διαδίκτυο είναι Mean Digital. Θεωρώ πως πρέπει να προσθέσουμε ένα D ακόμα εκεί πέρα και να γίνει Mind Digital, να σκεφτούμε πιο ψηφιακά όλοι μας για να μπορέσουμε πλέον να συμμετέχουμε ενεργά, συμπεριληπτικά σε μια καινούργια ψηφιακή Ελλάδα, η οποία πλέον αναφύεται. Mind Digital, μάλιστα. Ωραίο ακούγεται αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο άλλα ζητηματάκια, τα οποία είναι ζητήματα της καθημερινότητας. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η υπόθεση της έκδοσης συντάξεων. Από εκεί που έπαιρνε 2-3 χρόνια, τώρα θέλει κάποιους μήνες, είναι σαφέστατα καλύτερα. Υπάρχει όμως ένας όγκος εγγράφων, ο οποίος έρχεται πίσω από αυτή τη διαδικασία, ο οποίος εξακολουθεί να προκαλεί προβλήματα σε πάρα πολλούς πολίτες. Αυτό κάποια στιγμή θα βρει τη λύση του. Δηλαδή, ή θα ψάχνουμε ακόμα από υπόγειο σε υπόγειο υποκαταστήματος του ΕΦΚΑ να βρούμε ένσημα, παράβολα, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και όλα αυτά τα οποία κάνουν δύσκολη τη ζωή μας. Σας έλεγα νωρίτερα πως η ομορφιά που βλέπω από τις πρώτες ώρες του Υπουργείου είναι ότι διέπει και διασχίζει οριζόντια το ελληνικό δημόσιο, συνεπώς προσπαθεί να δώσει λύσεις σε πάρα πολλές πτυχές της ζωής του Έλληνα πολίτη. Ένα από τα μεγάλα έργα τα οποία επίσης τρέχουν και είναι πολλά και προφανώς στον χρόνο μιας εκπομπής δεν τα προλαβαίνουμε, είναι η ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ. Ακόμη ένα κομμάτι που θα δώσει λύσεις σε όλα αυτά. Και ένα τρίτο κομμάτι, το οποίο την ώρα αυτή έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και γι' αυτό το ανέφερα και ως μία από τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο ελληνικό δημόσιο, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Το πόσο μπορεί πάρα πολύ γρήγορα πλέον. Ένα-ένα, κύριε Υπουργέ, για να μην τα περνάμε. Ψηφιοποίηση ΕΦΚΑ. Τι σημαίνει, τι θα καταλάβουμε εμείς, δηλαδή. Εντάξει, προφανώς όχι το επόμενο τετράμινο, αλλά σε 1,5 χρόνο από τώρα, ας πούμε, έτσι, για να βάλω ένα χρονικό ορίζοντα. Τι θα δούμε εμείς, τι θα αλλάξει. Δεν ήταν διαφορετικά πράγματα. Και α, αυτό ήταν το ίδιο. Συγγνώμη. Απλά έγγραφα. Έχεις απλά κάπου ψηφισμένα κάποια χαρτιά, τα οποία ένας άνθρωπος πρέπει να ανοίξει, να ελέγξει και να εξάγει συμπεράσματα. Αυτό μπορεί να κουμπώσει και θα πρέπει να κουμπώσει τα επόμενα χρόνια, όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Γι' αυτό σας είπα και το θεωρώ μεταρρύθμιση στην ελληνική δημόσια διοίκηση, με τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου πολλές από τις δουλειές αυτές να γίνουν πλέον από τέτοιους μηχανισμούς, να μην χρειάζεται δηλαδή κάποιος να ξεφυλίσει εκατομμύρια φύλλα ή να ανοίξει εκατομμύρια ψηφικά αρχεία. Δεν είναι μόνο το ψηφίπιο. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για να μην κάνεις τη φυσική κίνηση του να κατεβείς στα υπόγεια και να ψάξεις να βρεις αρχεία. Αλλά θα πρέπει να βρούμε τρόπους προκειμένου να επισπεύσουμε διαδικασίες σαν τον ΕΦΚΑ, αλλά και σαν το κτηματολόγιο, για παράδειγμα. Και θα ήταν η επόμενη ερώτησή μας, κύριε Υπουργέ. Να δούμε τελικά ποιοι θα είναι. Να σας πω κάτι τρομακτικό για την υποθυκοφυλακία. Ότι είναι περίπου 600 εκατομμύρια χαρτιά φύλλα αυτά τα οποία πρέπει να ψηφιοποιηθούν. Αν δεν βρούμε μηχανισμούς, αυτό το κάνουμε πλέον με άλλους τρόπους, τεχνητή νοημοσύνη για παράδειγμα, θέλουμε περίπου 120 χρόνια. Να ζούμε μέχρι τότε, φοβάμαι ότι για μένα μάλλον αυτό δεν θα ισχύει. Θέλουμε 120 χρόνια για να ψηφιοποιήσουμε ό,τι έχουν τα υποθηκοφυλακία στα αρχεία τους. Αν πάμε με συμβατικούς τρόπους, ναι, γι' αυτό σας είπα ότι θα πρέπει πλέον να ανοίξουμε λίγο και το μυαλό μας αλλά και τις πολιτικές μας σε μέσα τα οποία θα επισπεύσουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Εδώ υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα σε εσάς πότε μπορεί να γίνει. Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης από μόνα τους, λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, οριοθετούν το πρώτο πότε πρέπει να τελειώσουμε και αυτό είναι σε περίπου 2-3 χρόνια. Ελπίζουμε να δοθεί οποιαδήποτε μικρή παράταση. Από εκεί και πέρα όμως, μετά το υλικό το οποίο θα έχει ψηφιοποιηθεί, είναι αυτά τα εργαλεία, ή παράλληλα με αυτό το υλικό, δεν υπάρχει λόγος να τελειώσει και μετά να ξεκινήσουμε. Είναι αυτό ακριβώς που είπαμε και στη Βουλή, στις προγραμματικές δηλώσεις, το να γίνει πλέον ένα συμβούλιο για την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο θα εντοπίσει αυτούς τους θύλακες της γραφειοκρατίας, οι οποίοι ακόμα και ψηφιακά δεν μπορούν να λειτουργήσουν, και να επισπεύσουμε διαδικασίες στην υγεία, στην έρευνα πάνω από την υγεία και φυσικά σε τέτοια ζητήματα, κτηματολόγιο, ΕΦΚΑ, δικαιοσύνη, που θα μπορέσουν να δώσουν πολύ πιο γρήγορες λύσεις από αυτές που οι συμβατικές σημερινές τεχνολογίες μπορούν να μας προσφέρουν. Και θα βοηθήσουν την καθημερινότητά μας. Πολλά ακούω για τεχνητή νοημοσύνη και βλέπω αύριο πρωτοσέλιδα στην Ελεύθερη Ώρα, κύριε Υπουργέ, θα έχετε την τιμητική σας. Λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη. Κατά πολλούς δαιμονοποιημένη, του σατανά που λένε. Κατά άλλους, η ευλογία του μέλλοντος, η οποία θα κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Τι πρέπει να ξέρουμε, πώς θα επηρεάσει την καθημερινότητά μας και είπατε ότι θα τη χρησιμοποιήσετε καταρχήν για να γλιτώσουμε 120 χρόνια ζωής, αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να ψηφιοποιήσουμε ό,τι υπάρχει στα αρχεία των υποθηκοφυλακίων. Μας λέτε πώς θα γίνει αυτό.
Κύριε Κακούση, μια και λέγαμε για τα 120 χρόνια, αν αθροίσουμε πόσους μήνες, να ξεκινήσουμε πόσες ώρες, μήνες, χρόνια έχουμε χάσει ως πολίτες περιμένοντας σε ουρές τα τελευταία χρόνια, καταλαβαίνουμε ότι τελικά η τεχνολογία ποιότητα ζωής δίνει και εμπιστοσύνη στο κράτος. Γιατί ακόμα και σήμερα δεν χαίρομαι καθόλου για τις ουρές σε κάποια κτηματολογικά γραφεία και κάνουμε μια πολύ σημαντική δουλειά με τον Υφυπουργό Κώστα Κυρανάκη. Από Δευτέρα πλέον οι περισσότερες από τις υπηρεσίες αυτές για τις οποίες οι πολίτες περιμένουν έξω από κάποια, όχι όλα ευτυχώς, κτηματολογικά γραφεία γίνονται ψηφιακά, άρα μπορούν πλέον να τα ανεβάσουν ψηφιακά. Υπήρξε και μια πολύ καλή συνεννόηση με το Σύλλογο Συμβολιογράφων για αυτό και τους ευχαριστώ. Οπότε ναι, σημαντικό είναι να δούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας βοηθήσει να γλιτώσουμε όλα αυτά. Τεχνητή νοημοσύνη πρώτον σε επίπεδο Ευρώπης. Μεγάλη κουβέντα για το πώς δεν θα περιορίσει προσωπικές ελευθερίες, πώς θα βελτιώσει την ποιότητα της δημοκρατίας, άρα το γενικό πλαίσιο μπαίνει και από το ACTA AI της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τοπικά θα πρέπει να δούμε λοιπόν και να θωρακίσουμε, νομίζω, τις προσωπικές ελευθερίες και τα προσωπικά δεδομένα, αλλά και την ανθρώπινη ζωή και υπόσταση, αλλά και εργασία σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τι θα πρέπει να είναι, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για το πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε καλύτερα, ασφαλέστερα, ευτυχέστερα. Αυτό είναι το μυστικό και αυτά τα όρια πρέπει να βάλουμε, γιατί θα μπορούσε οποιοδήποτε να δει ένα οποιοδήποτε μέσο και ως απειλή. Και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές οι ίδιοι για κάποιους θα μπορούσε να είναι μια απειλή. Όμως, κινδυνεύουμε από τις μηχανές αυτές. Τώρα σοβαρά, για να το κάνουμε και λίγο. Για να το κάνουμε και λίγο έτσι, για να καταλάβουμε, κινδυνεύουμε από την τεχνητή νοημοσύνη. Ακούω επιστήμονες οι οποίοι κουβαλάνε στην πλάτη τους βραβεία Τούρινγκ, δηλαδή το Νόμπελ, ας πούμε, της ψηφιακής τεχνολογίας, έτσι. Κινδυνεύουμε από τις μηχανές. Η δική σας αίσθηση ποια είναι? Ότι ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα φτάσει να εξαρτάται τόσο πολύ από αυτές που ουσιαστικά θα ορίζονται οι αποφάσεις του και οι κινήσεις του από αυτές? Θα σας πω πολύ σχηματικά, αλλά περιέχει βάθος αυτό που θα σας πω, ότι πιο πολύ ανησυχώ για την ανθρώπινη ανοησία παρά για την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή για το πώς τελικά ο άνθρωπος θα χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα βάλει τα όρια εκεί που πρέπει και όσο γρήγορα πρέπει. Άρα μήπως υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, κύριε Υπουργέ, ότι ίσως δεν γίνει σωστή χρήση και αυτό το πράγμα να ελοχεύει κάποιους κινδύνους, και δεν ξέρω σε ποια επίπεδα φυσικά, γιατί μπορεί να είναι και πολλοί επίπεδα αυτά. Δεν ξέρω αυτό το κομμάτι, αν το έχετε σκεφτεί και πώς μπορείτε να κινηθείτε πάνω σε αυτό. Η ιστορία τελικά έχει δείξει πως μόλις της η φύση και η ανθρώπινη υπόσταση, οι πολιτισμοί έχουν προστατευθεί με τα λάθη τα οποία έχουν κάνει από διάφορες υπερτεχνολογίες, υπερόπλα, μεταφορικά ή κυριολεκτικά. Το ίδιο θεωρώ πως θα γίνει και με την τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Πείτε μας λιγάκι τώρα για το κομμάτι με τους hackers και το πώς μπορούν να προστατευτούν οι υπηρεσίες. Και το ρωτάω αυτό γιατί είχαμε ένα τελευταίο παράδειγμα, αν θυμάστε, με τις προαγωγικές εξετάσεις και το τι έγινε εκείνο το διάστημα. Δώστε μας λιγάκι τι να περιμένουμε εκεί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το θέμα της κυβερνοασφάλειας, το cyber security, είναι νομίζω ένα από τα πιο σημαντικά πλέον θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, όχι μόνο στο Υπουργείο, γιατί ξέρετε δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά αφορά και κάθε Υπουργείο, αφορά την εθνική άμυνα, την εθνική ασφάλεια. Στις προγραμματικές δηλώσεις της Βουλής είπαμε κάτι το οποίο θεωρώ πως είναι απολύτως σωστό, ότι μέχρι σήμερα κάθε Υπουργείο ή κάθε τομέας είχε φροντίσει να έχει κάποια συστήματα ασφάλειας προκειμένου να μην δέχεται τέτοιου είδους επιθέσεις. Αυτές υπάρχουν πάντα, υπάρχουν καθημερινά, πολλές φορές καθημερινά και οι περισσότερες αποκρούονται. Θα πρέπει όμως πλέον ως χώρα να αποκτήσουμε και μια εθνική στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια. Έναν φορέα δηλαδή, ο οποίος θα έχει την εποπτεία, θα δίνει τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις, τις οδηγίες και πολιτικές για την κυβερνοασφάλεια σε κάθε ένα φορέα του δημοσίου. Δεν είναι όλοι οι φορείς το ίδιο. Προφανώς σε άλλο επίπεδο θα πρέπει να είναι η κυβερνοασφάλεια στην ΕΕΠ και το Υπουργείο, ας πούμε, Οικονομικών και σε άλλες σε έναν Δήμο. Σε, βέβαια, τέτοια επίπεδα που δεν θα αφήνουν τρύπες για να δημιουργούνται ζητήματα σε βάσεις, προσωπικά δεδομένα και υπηρεσίες των πολιτών. Θα πρέπει όμως αυτός ο οργανισμός, τον οποίο ονομάζουμε την ώρα αυτή ως έναν εθνικό οργανισμό για την κυβερνοασφάλεια, να ιδρυθεί, θα είναι ένα από τα πρώτα νομοθετήματα που θα φέρουμε ως Υπουργείο, ο οποίος οργανισμό θα ελέγχει σε τακτά διαστήματα, θα ενημερώνει για ενημερώσεις, για αναβαθμίσεις συστημάτων, αλλά θα πιθανώς βάζει και ποινές σε φορείς του δημοσίου, οι οποίοι δεν ακολουθούν πλέον αυτή την εθνική στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια. Άρα, το θέμα της τράπεζας, το πρόβλημα της τράπεζας θεμάτων είναι ένα δείγμα του πώς μπορεί μικρά κενά να δημιουργήσουν μεγάλη αναστάτωση. Ωραία. Άρα λοιπόν, αν καταλαβαίνω καλά, έρχεται αστυνομία κυβερνοασφάλειας
Δηλαδή μία μονάδα η οποία θα δημιουργηθεί από το Υπουργείο και η οποία θα αξιολογεί τις υπηρεσίες του Δημοσίου κατά πόσο τηρούν τα πρωτόκολλα, σωστά, ασφαλείας, προκειμένου να μην διαραίουν έγγραφα, προσωπικά δεδομένα κτλ., προκειμένου να είναι θωρακισμένες από τις επιθέσεις. Αυτό θα επεκταθεί και στις ιδιωτικές εταιρείες, στον ιδιωτικό τομέα. Το λέω γιατί. Γιατί πολλές ιδιωτικές εταιρείες, προειδοποιώντας μας και με τη συγκατάθεσή μας, τηρούν κάποια προσωπικά μας δεδομένα στα αρχεία τους. Ασφαλιστικές εταιρείες είναι αυτές. Εταιρείες ενέργειας είναι αυτές. Εταιρεία σίδερας, τώρα μην το πάρουμε, είναι άπειρες. Αυτός ο οργανισμός θα ελέγχει και αυτές τις εταιρείες σχετικά με τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Για τα προσωπικά δεδομένα και την τήρησή τους υπάρχουν άλλες ανεξάρτητες αρχές οι οποίες έχουν την ευθύνη. Κυρίως ο Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας θα είναι αυτός ο οποίος σε τεχνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο εκπαίδευσης θα φροντίσει έτσι ώστε τα δεδομένα του ελληνικού δημοσίου να είναι εξασφαλισμένα, θωρακισμένα με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και πολιτικές γύρω από την κυβερνοασφάλεια που υπάρχουν. Και η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ξέρετε, ό,τι και να σου κάνει ένα firewall, ένα οποιοδήποτε σύστημα πλέον προστασίας. Το καλύτερο να είναι. Αν δεν έχουμε εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους των υπηρεσιών, των δήμων, των φορέων, ότι δεν έχει θείο στην Νότια Αφρική που του έστειλε τώρα το αρχείο της κληρονομιάς και ένα ransomware σου μπει στο σύστημα, τι να σου κάνει περαιτέρω το καλύτερο σύστημα θωράκισης που θα είναι πιο πάνω. Ωραία. Λοιπόν, σας λείπουν τα τρίκαλα, κύριε Υπουργέ? Μου λείπουν, αλλά ευτυχώς ακόμα καταφέρουμε κάποιες ώρες, ανεβοκατεβαίνουμε. Ξεκλέβετε λίγο χρόνο και πηγαίνετε. Αυτό είναι το μόνο ζήτημα. Να σας πω, επειδή εσείς ξεκινήσατε. Ελπίζουμε το Σαββατοκύριακο να μην προκύψει κάτι και να πάμε. Και να πάτε, μάλιστα. Επειδή λοιπόν εσείς ξεκινήσατε πρώτος και βάλατε εκεί στην όμορφη πόλη τα ρομποτάκια, είχαμε το πρώτο λεωφορείο χωρίς οδηγό, έχετε κάνει διάφορα πράγματα. Τα οποία προσπαθούν και άλλοι δήμοι, να πω την αλήθεια, έτσι, σατανά, να ακολουθήσουν. Πας στα τρίκαλα και είναι όλα αυτόματα, του σατανά. Θα δούμε, θα δούμε. Σκέφτεστε όλα αυτά έτσι να τα επεκτείνετε, δηλαδή να δούμε και τέτοιες δράσεις και αλλού? Σημασία έχει να βρούμε λύσεις, εφαρμογές, οι οποίες θα δώσουν γρήγορες, αλλά και στιβαρές διεξόδους στην καθημερινότητα του πολίτη. Άρα οτιδήποτε μπορεί και σε μικρότερα θέματα καθημερινά μαζεύουμε. Κάτι το οποίο έκανε και ο Κυριάκος Πιερακάκης με τους συνεργάτες του. Μαζεύουμε προτάσεις φίλων, πολιτών που στέλνουν διάφορα email στα social του Υπουργείου ή και στα email του Υπουργείου, έτσι ώστε να βρούμε ακόμα και εφαρμογές που αφορούν 500, 1000 άτομα, 2000 επαγγελματικούς κλάδους, οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη με ένα απλό καινούριο μητρό που φτιάχνουμε. Άρα θέλει δουλειά, φαντασία. Αλλά και δυνατότητα γρήγορα να φτιάξει εφαρμογές που θα κάνουν τους πολίτες να καταλάβουν πως η Ελλάδα τελικά αλλάζει, αυτή η Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλάζει δεδομένα και πολύ γρήγορα πλέον είναι δίπλα προκειμένου να κάνει τη ζωή του καλύτερη, ασφαλέστερη. Επιμένω στην ασφάλεια γιατί βλέπουμε πλέον, δεν χρειάζεται να πάμε μακριά, ας πούμε λίγο άρα έξω βλέπουμε από την πόρτα του κτηρίου μας, ότι το κλίμα αλλάζει. Το κλίμα αλλάζει και άρα σε όλα αυτά. Δώστε μας λοιπόν κάποια παραδείγματα. Δώστε μας κάποια παραδείγματα. Για το περιβάλλον. Στα Τρίκαλα, ας πούμε, είδαμε πολύ πρόσφατα αυτοματοποιημένα μηχανήματα, ρομποτικά, τα οποία κάνουν χρήση ενός πολύ, εν πάση περιπτώσει, ευρέως συστήματος κάλυψης δικτύου και τα οποία εξυπηρετούν τους πολίτες σε διάφορες ανάγκες τους. Έτσι, ταχυδιανομές, ιστορίες, το ένα τ' άλλο. Εντάξει, αυτά τα ξέρουμε, τα είδαμε. Στην Αθήνα, γενικότερα στην Ελλάδα, πότε θα είμαστε σε θέση να δούμε τέτοιου είδους συστήματα να εξυπηρετούν τους πολίτες? Δηλαδή, ας πούμε, εσείς, αν είχατε δει ένα όνειρο, πότε θα βλέπατε, ας πούμε, drones να εξυπηρετούν τους Αθηναίους στις παραδόσεις, παραλαβές, με ασφάλεια, γρήγορα, με ταχύτητα? Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε άμεσα? Εγώ τα ρομποτάκια θέλω. Τα ρομποτάκια θες εσύ? Εγώ θέλω τα ρομποτάκια. Στα Τρίκαλα, τα ρομποτάκια τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί και τα Χριστούγεννα για να βοηθήσουν τον Άγιο Βασίλη στο έργο του, στο γνωστό μήλο. Το είχαμε παρουσιάσει και μέσα από την εκπομπή μας, κύριε Υπουργέ. Ήταν ένα πληκτικό πρόγραμμα το οποίο όμως έδειξε. Σωστά, σωστά. Και έδειξε πως τελικά τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα και πως το μέλλον μας μάλλον είναι λίγο πιο κοντά από ό,τι το περιμένουμε. Πραγματικά θεωρώ πως μια πενταετία από τώρα θα μπορούσαν τα ντρόουν κυρίως, που είναι πραγματικά το μέλλον των μικρομεταφορών, να αρχίσουν να κάνουν κάποιες πλέον πτήσεις σε επίπεδο
τέτοιο σε επίπεδο παράδοσης υλικών μέσα σε αστικό περιβάλλον. Σε άλλες περιοχές και παρακολουθώντας και από επαγγελματική διαστροφή ως ηλεκτρολόγος μηχανικός λύσεις που υλοποιούνται, έχουν φτάσει σε σημείο όχι απλά να τα έχουν, αλλά να υλοποιούν και εφαρμογές για τον έλεγχο της κίνησης των δρόμων πάνω από αστικό περιβάλλον, προκειμένου να έχουμε προβλήματα, ας πούμε, συγκρούσεων ή προβλήματα εμπλοκής τέτοιων μηχανισμών. Άρα σε 5 χρόνια η απάντηση είναι αεροπορία. Δεν είναι τόσο μακριά. Σε 5 χρόνια λέτε ότι θα έχουμε τέτοιες παραδόσεις. Η απάντηση είναι πως δεν είναι καθόλου μακριά. Θεωρώ πως θα μπορούσε να είναι. Ξέρετε όμως, έτσι όπως σας ακούω τώρα πολύ προσεκτικά, κύριε Υπουργέ, μου κάνει εντύπωση όμως το εξής, ότι ναι, μεν όλα αυτά καλά και η τεχνολογία πάρα πολύ καλά στη ζωή μας, αλλά αυτό όμως μήπως θα έχει και έναν αρνητικό αντίκτυπο στους εργαζόμενους, σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί κάποιοι να χάσουν τη δουλειά τους, να μείνουν χωρίς δουλειά, γιατί όλα αυτά, δηλαδή τα ανθρώπινα χέρια, το ανθρώπινο δυναμικό, θα έρθει και θα αντικατασταθεί από τα ρομπότ, από τις μηχανές. Θα σας πω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα σας απαντήσω όπως απάντησα σε έναν πολίτη στα Τρίκαλα όταν είχαμε φέρει το 16 τα λεωφορεία χωρίς οδηγό. Τότε λοιπόν μου έστειλε ένα email και μου λέει: Δήμαρχε, πολύ ωραίο όλο αυτό. Ανοίγει νέους ορίζοντες στα παιδάκια τα οποία βλέπουν τεχνολογία, αλλά δεν θα χάσει ένας οδηγός τη δουλειά του. Και του απάντησα ότι έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά θα σε παρακαλούσα πολύ την επόμενη φορά να μου στείλεις ένα γραπτό σε χαρτί μήνυμα, γιατί με το email σου ένα ταχυδρόμο μπορεί να χάσει τη δουλειά του. Στην ουσία, θέλω να πω ότι η τεχνολογία προχωρά και δεν τη σταματά κανείς. Εμείς τα όρια πρέπει να βάζουμε προκειμένου να δουλεύει για εμάς και όχι εναντίον μας. Οι άνθρωποι αποκτούν νέες δεξιότητες, μαθαίνουν νέα πράγματα. Εκεί που μπορεί μια θέση να καταργείται από την τεχνολογία, δημιουργούνται άλλες δύο-τρεις γύρω από την τεχνολογία ή γύρω από προϊόντα που θέλει η τεχνολογία. Άρα, αυτή είναι μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Και μια πολύ καλή εξέλιξη που κάνει έτσι. Ελπίζω, κύριε Υπουργέ, μέχρι το τέλος της θητείας σας, ελπίζω να εξαντλήσετε την τετραετία, να είστε τόσο καλός ώστε ο Πρωθυπουργός να μην σας αλλάξει, να καταφέρετε να κινήσετε και στην Αθήνα με τον τρόπο που σας είχα δει να κινήσετε στα Τρίκαλα, δηλαδή με ποδήλατο. Ελπίζω να τα καταφέρετε. Θα δώσω στον Πρωθυπουργό. Θα δώσω στον Πρωθυπουργό δυνατότητα να το κάνει πολύ πιο γρήγορα, αν χρειαστεί, το να με αλλάξει εννοώ. Τέλεια. Διότι το ποδήλατο το έχω ήδη στο Υπουργείο και ήδη τα πρώτα μου ραντεβού. Την προηγούμενη εβδομάδα τα έκανα με ποδήλατο. Οπότε πηγαίνετε με το ποδήλατο. Πηγαίνετε κανονικά με το ποδήλατο στο Υπουργείο. Τα πρώτα ραντεβού με ποδήλατο. Το ποδήλατο το είχα. Βέβαια. Το ποδήλατο το είχα στην Αθήνα από την προηγούμενη τετραετία στην Κεντρική Ένωση των Δήμων. Μάλιστα. Τα κοντινά ραντεβού, γύρω από το κέντρο στα Υπουργεία, τα κάνω, δεν θα το έκανα σήμερα πιθανώς λόγω των 40 βαθμών, αλλά όλο το υπόλοιπο διάστημα το ποδήλατο ήταν πάρα πολύ, πολύ ωραία. Και συνεχίζω να πιστεύω πως παρότι δεν υπάρχουν ακόμα υποδομές, αλλά μπορείς να κυκλοφορήσεις με λίγο. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θέλω να γνωρίσω τον υπεύθυνο ασφαλείας σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δεν έχει αυτοκτονήσει ακόμα. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχόμαστε καλή καλημέρα. Καλό καλοκαίρι σας. Ευχαριστούμε πολύ.